Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Άττικα. Εδώ μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί για την τελευταία εκπομπή για αυτό το έτος. Είναι τελευταίο σημείο αναφοράς για το 2021. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως στο να μετράμε αντίστροφα, γιατί τι έμεινε, τίποτα. 29 ώρες έχουν απομείνει για να αποχαιρετήσουμε το έτος αυτό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο έτος. Να πω πως και οι σημερινοί δείκτες δείχνουν ότι ξεκινάει αυτό το τσουνάμι. Άκουγα τον κύριο Παυλάκη το πρωί και θα έχουμε την κορύφωσή του έως τέλος Ιανουαρίου, όπως λέει ο Άντονι Φάουτσι, ο Αμερικανός Τσιόδρας. Θα τα δούμε. Λοιπόν, 20.708 είναι οι θάνατοι μέχρι σήμερα από την έναρξη της πανδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι μπαίνουμε στο τρίτο έτος από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Έχουμε 35.580 νέα κρούσματα. Μέσα σε τρεις ημέρες, υπενθυμίζω, έχουμε φτάσει αισίως στα 85.000 νέα κρούσματα, καταγεγραμμένα σύμφωνα και με τα τεστ που έγιναν, μέσα σε τρία μόλις 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, 85.000 νέες μολύνσεις. Σήμερα οι νεκροί έφτασαν τους 72 μέσα σε 24 ώρες, 636 οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ που δίνουν τη μάχη τους, 540 είναι οι ανεμβολίαστοι. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα κλείσει αυτό το έτος με την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον. Θέλω να υποδεχθούμε στο στούντιο τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, γιατρό, χειρουργό, εντατικολόγο, ο κύριος Γιάννης Κεχρής. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σημείο αναφοράς τελευταίο σήμερα για φέτος, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Σημείο αναφοράς η υγεία, η πανδημία και η αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, στο κανάλι της αυτοδιοικητικής οικογένειας, Δήμοι και Περιφέρειες. Λοιπόν, θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Κουράση. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, χιλιάδες εργαζόμενοι, η ΠΟΕΣΕ, γιατί έχουμε μπει από τις 6 το πρωί σήμερα σε αυτό το lockdown, στην εστίαση, καταστροφικό. Εδώ και 2 ώρες να πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η κρίσιμη συνεδρίαση των οργάνων. Κύριε Κουράση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, διακόψατε τη συνεδρίαση για να κάνουμε την εκπομπή, να ενημερώσουμε. Θέλω να πω πως έχουμε και τα νέα μέτρα, τα 6 μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας αντίστοιχα. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Κουράση, να δούμε τι θα γίνει με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, για το ποιοι τελικά θα πάρουν αυτές τις αποζημιώσεις από τον Ιανουάριο, τα 534 ευρώ. Να δούμε τι θα γίνει με την τηλεργασία και τις αποζημιώσεις αυτές ειδικού σκοπού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί θα έλεγα ότι θέλουν να ενημερωθούν από εσάς χιλιάδες εργαζόμενοι για την προστασία των θέσεων εργασίας. Εργοδοτών. Αλλά παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να κάνω μια εισαγωγή λέγοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθώντας να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις ελευθερίες που πρέπει να έχουν εμβολιασμένοι αλλά και στη μείωση των κρουσμάτων από τον κορονοϊό, ισχύουν από σήμερα νέα μέτρα με την νέα οικία η οποία εξεδόθηκε και αφορά ουσιαστικά στην προστασία όλων αυτών των ανθρώπων. Μεταξύ αυτών, βέβαια, να αφορούν και τα μέτρα για την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, όπου ουσιαστικά θα οδηγεί σε ένα από το άτυπο lockdown στο πραγματικό lockdown. Και πραγματικό lockdown χωρίς τις χειρότερες δυνατόν συνθήκες, χωρίς την προσέλευση πελατών. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια φοβία πλέον στους καταναλωτές, το ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, το έχουμε ζήσει το τελευταίο δίμηνο, όπου οι τζίροι στην εστίαση έχουν πέσει κατακόρυφα. Υπάρχουν επιχειρήσεις εστίασης όπου έχουν μείωση τζίρου πάνω από 80%. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα
διασκέδασης. Να ξέρετε ότι είχαμε προετοιμαστεί για το ρεβεγιόν της παραμονής πρωτοχρονιάς. Να πούμε ότι είχαμε διαβεβαιώσεις από κυβερνητικά στελέχη ότι τα μέτρα θα ίσχυαν από τις 3 Ιανουαρίου. Άρα είχαν κάνει τις προετοιμασίες τους, είχαν ψωνίσει, είχαν κλείσει τα σχήματα, τα μουσικά. Είχαν κλείσει τα ρεζερβέ, τα τραπέζια για εκείνη την μοναδική για τη χρονιά νύχτα. Προϋπαντούμε βέβαια με διασκέδαση, με χορό και τραγούδι και με το πλούσιο τραπέζι πάντα το νέο χρόνο, προσπαθώντας να μας φέρει και χαρούμενες και καλύτερες ημέρες από τον προηγούμενο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο νέος χρόνος δεν θα φέρει καλύτερες μέρες, αλλά θα παραταθεί αυτή η κακή συγκυρία που έχει τύχει πια όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν έχουμε την έντονη δυσαρέσκεια των εργοδοτών, των συναδέλφων μου από όλη τη χώρα, όπως είπατε και στον πρόλογό σας. Είμαστε στην εξελίξη συζήτηση με προέδρους από σωματεία από όλη την Ελλάδα. Παντού υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, η γκρίνια, η στεναχώρια, αλλά και ο θυμός για τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά μας έπιασαν απροετοίμαστος και μέτρα τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση χωρίς να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. Γιατί για τα 6 μέτρα που είπατε και εσείς, τα οποία εξήγηλε και θα ισχύουν από τον νέο χρόνο, αφορούν κυρίως τους εργαζομένους και όχι τους εργοδότες. Εδώ έχουμε μια πρωτοφανή πρωτοτυπία, παγκόσμια πρωτοτυπία, ότι θα έχουμε εργαζομένους χωρίς να έχουμε εργοδότες. Αν αυτό νομίζετε ότι μπορεί να είναι υγιής επιχειρηματικότητα, τότε είναι κάτι το μοναδικό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί η κυβέρνηση πάρα πολύ σοβαρά να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, να στηρίξει τους ανθρώπους που πληρώνουν και υπάρχουν οι εργαζόμενοι. Και υπάρχει ένα πολύ κακό δεδομένο για την εστίαση, το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Το Νοέμβριο που πέρασε, δηλαδή με την εφαρμογή των σκληρότερων μέτρων για την εστίαση, που άρχισαν να εφαρμόζονται, είχαμε 25.600 απολύσεις εργαζομένων. Δηλαδή, και αυτό οφείλεται στο ότι είχε μειωθεί η προσέλευση των πελατών. Είχε μειωθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων. Είναι ρεκόρ 20ετίας. Πολύ φοβόμαστε ότι θα εκτιναχθεί το νούμερο αυτό και μέσα στο Δεκέμβριο, λίγοντας ο μήνας, θα το μετρήσουμε και θα το δούμε. Προσπαθεί η κυβέρνηση βέβαια να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Όμως οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο. Και χρειάζονται μέτρα γενναία στήριξη και μέτρα δοκιμασμένα, τα οποία πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα τις κάλυψαν ζωντανές. Όλα τα δεδομένα δείχνουν και οι έρευνες που έχουν γίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Δεν υπάρχουν χρήματα πλέον στις επιχειρήσεις εστίασης να μπορέσουν να συντηρηθούν έως τουλάχιστον τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, που ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν καλύτερες ημέρες και θα έρθουμε σε μια μορφή κανονικότητας. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ρευστότητα. Τίποτα περισσότερο. Ρευστότητα. Ρευστότητα γιατί? Γιατί έχουμε πολύ αυξημένες δαπάνες ήδη. Οι λογαριασμοί ρεύματος έρχονται διπλάσιοι και υπερδιπλάσιοι. Θα σας πήγαινα εκεί γιατί είναι ένα βασικό και αν θέμα. Αν δεν κλείσουμε από μη προσέλευση πελατών, θα κλείσουμε επειδή δεν θα έχουμε ρεύμα στις επιχειρήσεις μας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα, έστω με τη μορφή της επιστρεπτέας στο καταβολή. Η οποία μην ξεχνάτε είναι δανεισμός, έτσι δεν μας χαρίζει κανένας κάτι, είναι δανεισμός. Όπου και εμείς από την εστίαση, σαν συνδικαλιστικό όργανο, ζητάμε να γίνει η επιστρεπτέα που ήδη έχει γίνει μέχρι σήμερα, να γίνει μη επιστρεπτέα, ώστε να είναι μια μορφή πραγματικά ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών. Αλλά και μέτρα άμεσα. Και λέω άμεσα γιατί αν περιμένουμε να εφαρμοστούν το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο ή να δούμε τι δεδομένα θα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις πλέον. Και δεν μιλάμε για μέτρα ανακούφισης. Μιλάμε για, άρα δηλαδή, πάμε για λουκέτα να, τώρα. Να μεταφέρουμε τις υποχρεώσεις μας λίγο αργότερα. Το οποίο και αυτό βέβαια είναι θετικό. Αλλά μιλάμε για μέτρα τα οποία πρέπει να είναι άμεσα. Χρειαζόμαστε χρήματα για να μπορέσει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα. Έχετε μιλήσει με τον Υπουργό Ανάπτυξης για την αμεσότητα και την κρισιμότητα τώρα, όπως λέτε, των μέτρων στήριξης? Γιατί είναι το ένα κομμάτι φυσικά οι εργαζόμενοι και η προστασία όλων των θέσεων εργασίας για να μην βρεθούν οι εργαζόμενοι στο δρόμο, αλλά και από την άλλη να προστατευθούν οι δουλειές, το δίνω όσο πιο απλά μπορώ, οι εργοδότες δηλαδή, εσείς, ώστε να μπορέσει όλος αυτός ο κύκλος να λειτουργήσει. Γιατί είναι ντόμινο εδώ. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία. Τόσο με το οικονομικό, όσο το εργασία, όσο και το ανάπτυξη, βέβαια και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο για κανέναν και για καμία κυβέρνηση να βλέπει να κλείνει επιχειρήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν κάποια μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων. Είναι απολύτως σίγουρο ότι θα βρεθεί εκείνο ο δημοσιονομικό χώρο ώστε να βρεθούν τα χρήματα να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Αυτή άλλωστε είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού μας.
Ναι. Πρέπει κύριε Κουρασί, ένα λεπτό. Επειδή μου λέτε, τα συζητάγαμε και εκτός αέρα, νιώθουν όλοι τα τρία αλφα, αγανάκτηση, ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το αύριο, μαζί με το θυμό και τη στεναχώρια. Αλλά κάποιοι λένε δεν γνώριζαν την επέλαση της παραλλαγής όμικρον, αλλά και το ότι δεν μπορέσαμε να βγούμε από τη Δέλτα, γνωρίζαμε ότι θα πέσουμε στην όμικρον, βλέπαμε και τι γίνεται παγκοσμίως. Πώς ακριβώς λοιπόν σας άφησαν εσάς να κλείνετε μουσικά σχήματα, να προπληρώνετε, να γίνονται παραγγελίες, να κλείνονται άνθρωποι και υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να δοθούν και οι προκαταβολές. Εδώ δεν έβλεπε ακριβώς, μου λένε πολλοί, η κυβέρνηση που πάει το πράγμα. Υγειονομικά. Αλλά νομίζω ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ναι. Ουσιαστικά ζούμε σαν να είμαστε σε να έχουμε ένα καράβι σε αχαρτογράφητα νερά. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν τα ζήσεις, αν δεν τα δεις τι έχει συμβεί στα άλλα κράτη νωρίτερα, δεν έχεις την εμπειρία αυτή, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι εφνιδιαστήκαμε. Έτσι αποδεικνύεται από την εξτάση της κυβέρνησης. Εφνιδιασμός. Μιλάω εγώ για εφνιδιασμό. Εφνιδιασμό γιατί είχαμε τεράστια αύξηση των κρουσμάτων. Και εδώ βέβαια και εμείς να ξέρετε ότι είμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Πάνω απ' όλα αυτό που πριτανεύει είναι η ασφάλεια και η υγεία όλων μας. Δεν το διαπραγματευόμαστε ούτε εμείς αυτό. Αλλά ξέρετε, δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από τον κορονοϊό και να μην έχουμε μαγαζί την επόμενη μέρα. Ναι. Έτσι λοιπόν είμαι απολύτως βέβαιος, μετά από συζητήσεις που έχουμε κάνει με τα αρμόδια Υπουργεία, ότι θα βρεθεί εκείνος ο δημοσιονομικός χώρος, ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις με οικονομικά στοιχεία τα οποία θα μπορέσει να δώσει η κυβέρνηση για να κρατηθούν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Γιατί καλό είναι να μπουν σε αναστολή κάποια στιγμή, αλλά το έχουμε ζήσει το έργο αυτό. Με 534 ευρώ δεν ζει μια οικογένεια. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσει να επανέλθει σε μια κανονικότητα, αλλά με ασφάλεια, έτσι. Πάντα με ασφάλεια. Με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τι λέτε κύριε Κουράση, και με αυτό θα κλείσω. Είμαστε το πρώτο συνδικαλιστικό εργοδοτικό όργανο το οποίο ζήτησε επίσημα από την κυβέρνηση να εφαρμοστεί υποχρεωτικά εμβολιασμό στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις εστίασης. Ναι. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, ξέρετε ότι η τάση είναι να μην οδηγούμαστε στην υποχρεωτικότητα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των εργαζομένων μας ήδη έχει εμβολιαστεί. Άλλωστε φαίνεται και από τα σημάδια που υπάρχουν στις εισόδους των επιχειρήσεών μας. Των επιχειρήσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να αισθάνονται και ασφαλείς, να αισθάνονται ασφαλείς οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται στις επιχειρήσεις μας. Ναι. Γιατί τηρούμε και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από σήμερα πλέον ισχύει και αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών στους κλειστούς χώρους. Ναι. Ισχύει η διπλή μάσκα ή αυτή η οποία λέμε υψηλής αναπνευστικής προστασίας, η K95. Ναι. Και φυσικά απαγορεύεται η μουσική, απαγορεύεται ο χορός. Τα λαμβάνουμε με πειθαρχία όλα αυτά τα μέτρα. Ο σκοπός είναι όμως να υπάρξουν και οι πελάτες οι οποίοι θα επισκέπτονται τις επιχειρήσεις μας, όπου φαίνεται ότι κάθε μέρα και λίγο στέκονται. Λοιπόν, θέλω να πάρω και το σχόλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, γιατί έβλεπα πως η Αττική μόνο σήμερα ξεπέρασε τα 15.000 νέα κρούσματα. Στο κέντρο μόνο της Αθήνας είχαμε πάνω από 5.000 νέες μολύνσεις. Κανείς η αλήθεια για να δούμε εδώ πώς. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν από λίγες ημέρες ότι θα έχουμε μια τέτοια εκθετική αύξηση των κρούσματων. 35.000 κρούσματα σήμερα. Πριν από λίγες ημέρες συζητούσαμε για 15, για 20.000, αλλά 35.000 σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι μια αύξηση που κανείς δεν θα μπορούσε πραγματικά να προβλέψει. Γι' αυτό άλλωστε επισπευθήκανε τα μέτρα. Βέβαια. Υπό την έννοια ότι η μεταδοτικότητα του κορονοϊού αυξάνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όταν όλοι υπάρχει αυξημένος συγχρονισμός, μιλάνε δυνατά λόγω της ζωντανής μουσικής, είναι όρθιοι. Ναι. Άρα εδώ είναι δύσκολη εξίσωση για να αποχαιρετήσω και τον κύριο Κουράση, γιατί είναι εν μέσω της συνεδρίασης που έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 ώρες. Άρα το μήνυμα είναι προχωράμε με τα νέα υγειονομικά μέτρα, γιατί το τσουνάμι τώρα ξεκινάει, σύμφωνα και με τους επιστήμονες.
Θα έχουμε την κορύφωση έως τέλος Ιανουαρίου και για την παραλλαγή όμικρον θα το δούμε. Ρευστότητα τώρα. Με αυτόν τον τίτλο θα κλείσω. Για τα συναρμόδια υπουργεία. Μας βοηθάτε. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Ρευστότητα. Δεν θέλουμε άλλα λουκέτα. Γιατί ήδη το lockdown έχει μπει σε εσάς. Όντως είναι καταστροφικό. Για να μην χάσει κανένας τη δουλειά του. Και φυσικά κανένας εργοδότης να μην υποχρεωθεί να κλείσει, να βάλει λουκέτο στο μαγαζί του, στη δουλειά του. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά με καλύτερες ειδήσεις. Καλή χρονιά σε όλους, γιατί οι ευχές είναι για να λέγονται και να έχουμε αισιοδοξία, γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά θα τελειώσουν. Δεν μπορεί να μας ταλαιπωρούν για πολύ καιρό ακόμα. Μας έλεγαν. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Λοιπόν, εδώ είναι στους χιλιάδες εργαζόμενους που εκπροσωπεί ο κύριος Κουράς, να πω ότι έρχονται και προστίθενται σε αυτά τα συναφή επαγγέλματα. Ακόμη και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά, με τον καλοπισμό, μας έλεγαν σήμερα στο ρεπορτάζ ότι δεν γίνεται δουλειά ούτε στα κομμωτήρια, ούτε στις αγορές. Ο κόσμος, εφόσον ξέρει ότι δεν θα πάει σε κανένα ρεβεγιόν και πουθενά, για ποιο λόγο να πάει να αγοράσει κάτι καινούργιο, εν πάση περιπτώσει να βάλει, ή να περιποιηθεί τον εαυτό του, αν θα πήγαινε στο μαγαζί του κυρίου Κουράς και τον συναδέλφο του. Έτσι είναι, για να δούμε πώς είναι αυτό το ντόμινο τώρα. Το καταστροφικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον συνάδελφό σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Παυλάκη, τον γιατρό και ερευνητή, ο οποίος είπε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ότι δυστυχώς έχουμε τη θλιβερή πρωτιά. Είμαστε πρώτοι σε θανάτους, πρώτοι σε νεκρούς, κυρίες και κύριοι, στην Δυτική Ευρώπη. Το τσουνάμι τώρα ξεκινάει. Συστήνει το να μην ανοίξουν τα σχολεία 10 Ιανουαρίου, να το πάμε για αργότερα. Γιατρέ, και θα σας ρωτήσω γι' αυτό ποια είναι η άποψή σας, γιατί ήδη έχουμε αύξηση νοσηλιών και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά νέα κρούσματα. Και στο Πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο έβλεπα στο Ρίο. Οι σχολικές εκδρομές, να ενημερώσω, λαμβάνουν τέλος, γιατί λόγω των νέων επιδημιολογικών δικτών δεν θα υλοποιούνται οι σχολικές εκδρομές. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παυλάκη στους συναδέλφους των Sky και να επανέλθουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να μην την αρνιόμαστε. Να μην βάζουμε πάντα, ας πούμε, το ασημένιο συννεφάκι, την άκρη του ασημένιου συννεφιού και να μην κοιτάμε την καταιγίδα που έρχεται. Το δεύτερο είναι μαζικός εμβολιασμός, υποχρεωτικός όλο ένα και περισσότερο, για να σταματήσει η επέκταση της πανδημίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα εμβόλια, έχω πει πολλές φορές, ότι είναι αναγκαία, θα πρέπει να γίνουν και υποχρεωτικά. Και το τρίτο είναι σημαντικά μέτρα για να κοπούν αυτή τη στιγμή οι μεταδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ το οποίο και μία το ώρα, κύριε Παυλάκη, ισχύουν κάποια μαζί μέτρα. Μαζί το έχουμε πει ήσαμε 10 φορές από το καλοκαίρι, από την Άνοιξη, όταν ήρθε η Δέλτα, προσπαθούσα να πω πάντα ότι η Δέλτα και η Όμικρον, η οποία είναι το ίδιο φύραμα, δεν σταματάει παρά μόνο με σταμάτημα των ανθρώπινων επαφών. Έτσι που είναι η κοινωνία μας. Χωρίς έλεγχο του αέρα που αναπνέουμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, πάνω από 60% είναι η διασπορά αυτή τη στιγμή του στελέχους Όμικρον και είναι η ενημέρωση που είχαμε πριν από μία ώρα από το Υπουργείο Υγείας, από την κυρία Γκάγκα, την Υπουργό, τον κύριο Μαγιορκίνη και την κυρία Παπαευαγγέλου. Στα 29 έτη είναι ο μέσος όρος, χτυπάει τώρα τους νέους ανθρώπους η παραλλαγή αυτή. Μιλώ για τη μέση ηλικία των κρουσμάτων. Λοιπόν, γιατρέ, να ξεκινήσουμε με αυτό το τσουνάμι που τώρα ξεκινάει. Δεν προλάβαμε να βγούμε από τη Δέλτα και πήγαμε στην Όμικρον. Πράγματι, παρατηρούμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων που οφείλεται στην Όμικρον, στην μεγάλη μεταδοτικότητα που εμφανίζει
αυτή η παραλλαγή 2-3 φορές μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από τη μεταδοτικότητα της Δέλτα. Αυτό άλλωστε εξηγεί το γεγονός ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, λιγότερο του ενός μηνός, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη Νότια Αφρική, επεκτάθηκε τάχιστα σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και είναι πλέον το κυρίαρχο στέλεχος, κυρίαρχη παραλλαγή, έχοντας εκτοπίσει στην ουσία τη Δέλτα. Ναι. Συμφωνείτε με τον κύριο Φάουτσι, τον συνάδελφό σας. Εγώ να πω ότι είστε μάχημος γιατρός, χειρουργός, εντατικολόγος, επίγοντα περιστατικά. Βλέπετε πάρα πολλά καθημερινά, γιατρέ. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου, λέει ο κύριος Φάουτσι, θα έχουμε την κορύφωση της πανδημίας. Έτσι φαίνεται. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσο η συγκεκριμένη παραλλαγή, η παραλλαγή όμικρον, προκαλεί σοβαρή νόσο, ναι. Δηλαδή σε ποιο ποσοστό αυτών του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων θα εμφανιστούν περιστατικά που θα χρειαστούν νοσηλεία και νοσηλεία σε απλό νοσοκομείο ή και νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι. Κύριε Κεχρή, συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας πως ίσως η μετάλλαξη όμικρον, εάν και εφόσον έχουμε τόσες χιλιάδες κρούσματα, μέσα σε 3-24 έχουμε 85.000 κρούσματα, ίσως σημάνει και το τέλος της πανδημίας με τη λογική πως θα κολλήσουμε πάρα πολύ, άρα θα αναπτυχθεί η ανοσία. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Δεν το γνωρίζουμε. Όπως είπα στην αρχή, ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα, ναι. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα αυτή η παραλλαγή να υπερκεράσει την ανοσιακή αντίσταση, την ανοσιακή άμυνα που εμφανίζουν κάποια όσοι έχουν νοσήσει και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, να την υπερκεράσει σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την παραλλαγή Δέλτα. Αυτό εξηγεί το μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων, γιατί μεταξύ των κρουσμάτων υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία έχουν ήδη νοσήσει και έχουν, ή ακόμα έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Αυτός ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων θα πρέπει να δούμε σε τι ποσοστό θα δώσει σοβαρή νόσο, δηλαδή θα οδηγήσει κάποια άτομα σε νοσηλεία, σε απλή νοσηλεία ή σε νοσηλεία σε εντατική θεραπεία. Ναι. Αυτό ακόμα μένει να το δούμε. Να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για όλους άνω των 40 ετών, για όλους άνω των 50 ετών, γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα επαγγελματικής κατηγορίας, αλλά ηλικιακής ομάδας. Εγώ σας είπα ότι το πρώτο σκέλος έχει σχεδόν αποφασιστεί που σας παρουσίασα, ότι θα πάμε τα πιστοποιητικά από εκεί και πέρα η επέκταση. Για τις πρώτες δόσεις, λέει ο κύριος Υπουργέ. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Για την τρίτη δόση, λοιπόν, είναι λίγο πολύ αυτό που σας λέω θα γίνει. Εξετάζουμε την εφαρμογή του. Αναφορικώς με την επέκταση της υποχρεωτικότητας τώρα πια για την πρώτη δόση, αυτό το οποίο εξετάζεται είναι μόνο σε ηλικιακά επίπεδα, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε κατηγορίες πλην των υγειονομικών και αυτά, αλλά δεν είναι κάτι που έχει αποφασιστεί. Είναι όμως κάτι το οποίο εξετάζεται και κυρίως εξετάζεται συνδυαστικά, κυρία Αναστασοπούλου, με δύο παράγοντες. Έναν παράγοντα, την επιτυχία του άνω των 60, και έναν δεύτερο παράγοντα, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε δογματικοί στην υποχρεωτικότητα. Ο λόγος που μπήκε άνω των 60 ήταν ότι κατά βάση από αυτόν τον πληθυσμό προερχόντουσαν οι βαριές νοσήσεις, οι νοσηλές σε κλίνες ΜΕΘ και οι θάνατοι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα σας ενημερώσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρινας, τον κύριο Γιάννη Κεχρή, γιατρό, χειρουργό, εντατικολόγο, μάχημο γιατρό, πώς θα στηθεί το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη δική σας συμβουλή, Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας, με τη συμβολή της αυτοδιοίκησης, γιατί όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, τα πρώτα 24 ώρα είναι κρίσιμα για την αντιμετώπιση της λίμωξης και εδώ έρχεστε να δώσετε μια τεράστια λύση στην αγωνία που έχουμε όσοι νοσούμε, γιατρέ, τι θα κάνουμε τα πρώτα 24 ώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν,
λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, 7.30 ακριβώς, σημείο αναφοράς. Είναι το τελευταίο σημείο αναφοράς για την φετινή χρονιά. Και φυσικά σημείο αναφοράς όλο αυτό το διάστημα είναι η κοινωνική προσφορά των Δήμων, οι οποίοι κυρίες και κύριοι πρωταγωνιστούν και είναι δίπλα σε κάθε πολίτη ο οποίος το έχει ανάγκη. Λοιπόν, θα πάμε στον Δήμο Ασπροπύργου, ο οποίος για ακόμα μία φορά προχώρησε σε κοινωνική προσφορά ευτυχίας, χαμόγελου για όλα τα μικρά παιδιά των οικογενειών του Δήμου. Να πω ότι είχαμε διανομή τροφίμων σε 1.200 οικογένειες πριν από λίγο καιρό, επισιτιστική βοήθεια, τα γνωστά ΤΕΒΑ, την προηγούμενη εβδομάδα και την τακτική μηνιαία διανομή των 300 οικογενειών του κοινωνικού παντοπολίου. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ασπροπύργου προχώρησαν σήμερα, προτελευταία ημέρα του έτους, σε άλλη μία δράση κοινωνικής προσφοράς. Συγκεκριμένα, πάνω από 150 παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του προγράμματος χαμογέλασαν, πέρασαν πανέμορφα. Παρακολουθείτε και το φωτορεπορτάζ. Ο εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών και πρόεδρος του τηλεοπτικού σταθμού του Attica TV, ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Καγιάς, μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου, του κυρίου Νικόλαου Μελετίου, για τη νέα χρονιά, όπως και όλων των υπαλλήλων των δομών. Ευχήθηκε σε όλους μια πολύ καλή χρονιά, θα έλεγα εγώ, το 2022, να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρά, ευτυχία, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Μια εξαιρετική κίνηση. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς, οι οποίοι ήταν εκεί, η εταιρεία Mattel, για τα πανέμορφα δώρα, παιχνίδια για όλα τα μικρά αγγελούδια, την εταιρεία Oscar για τις υπέροχες γλυκές απολαύσεις, τις σοκολατένιες, και τέλος όλοι μαζί, φυσικά αυτό το χαμόγελο οφείλουμε να το δώσουμε, από το μπορούμε για τους χυμούς που προσφέρθηκαν στα παιδιά. Μία πανέμορφη κίνηση. Νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες, ο Δήμος Ασπροπύργου πρωτοστατεί για να είναι δίπλα σε κάθε πολίτη που το έχει ανάγκη και να χαρίσει χαμόγελο και ευτυχία. Λοιπόν, με αυτό να ευχηθούμε καλή χρονιά στο Δήμο Ασπροπύργου, σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες, τους δημότες εκεί. Λοιπόν, παραμένω στην αυτοδιοίκηση, παραμένω στους Δήμους και στις περιφέρειες, πάω στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, 66 Δήμοι, και θέλω να δούμε αυτό το δίκτυο, μια τεράστια λύση που δίνεται, δίκτυο πρωτοφάθμιας φροντίδας υγείας. Εγώ θέλω να πω, επειδή γνωρίζω πολλά χρόνια τον Περιφερειάρχη Αττικής, είναι το όραμά του εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και τώρα νομίζω ότι έρχεται να πρωταγωνιστήσει σε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Έλεγα ένα από τα ελλείμματα που έχει αυτή τη στιγμή η δημόσια υγεία και η αντιμετώπιση, η διαχείριση της πανδημίας, ναι, είναι το έλλειμμα που υπάρχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κρουσμάτων από κορονοϊό, πολλά από αυτά τα άτομα παραμένουν κατοίκων στο σπίτι τους, ουσιαστικά αβοήθητα και χωρίς κάποια παρακολούθηση. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία, και να οδηγηθούν τελικά στο νοσοκομείο σε προχωρημένη νοστάδιο, προχωρημένη κατάσταση. Ναι. Αυτό το έλλειμμα προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με παρέμβαση που είχαμε μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργου Πατούλη. Ναι. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας για την αντιμετώπιση του COVID. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορούν να ενταχθούν ιδιώτες γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, παθολόγοι, πνευμονολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι, οι οποίοι διατίθενται να αντιμετωπίσουν, να δώσουν πληροφορίες και να παρακολουθήσουν κάποιον ασθενή από COVID. Από την άλλη μεριά, ο ασθενής που διαγνώσκεται με COVID θα μπορεί άμεσα
μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα να απευθυνθεί σε ένα γιατρό που μπορεί να είναι και ο θεράποντάς του ή οποιοδήποτε άλλο γιατρό στην περιοχή του, και να ζητήσει πληροφορίες, ενημέρωση, κατεύθυνση από τον γιατρό. Ο γιατρός στη συνέχεια όχι μόνο θα του δώσει τις πρώτες πληροφορίες, θα μπορεί να τον παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα για βιντεοκλήση, άειλη συνταγογράφηση. Ο γιατρός, ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, θα αντιμετωπίζει αντιστοίχως τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΗ σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει με τον ΕΟΠΗ. Ο μη συμβεβλημένος γιατρός θα μπορεί να αμείβεται ιδιωτικά και θα υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Άρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε δεχθεί εκατοντάδες mail όπου πρέπει να πω με ρωτούν, κάνω το rapid, είμαι θετική, είναι θετικό το κρούσμα, γιατρέ. Λοιπόν, μπαίνω, καταρχάς αυτό από πότε ξεκινά. Τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες. Εδώ πολύ να σημαντικό, συμπληρώσω ότι όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτήν την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λάβουν έναν επικαιροποιημένο αλγόριθμο αντιμετώπισης της νόσου, της νόσου COVID, σε ό,τι αφορά την εξωνοσοκομιακή αντιμετώπιση. Ωραία. Θα παρέχει επικαιροποιημένες κατευθυντήριες ιατρικές οδηγίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ομογενοποιημένη και σωστή διαχείριση της πανδημίας από τη μεριά των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αν χρειαστεί, γιατρέ, μπορεί να έρθει ο συνάδελφός σας, μπορεί να έρθει ο πνευμονολόγος, ο παθολόγος, ο παιδίατρος, μπορεί να έρθει και σπίτι. Αυτό, αναλόγως της κατάστασης του ασθενή, που θα προκύπτει από τη συζήτηση που θα κάνει ο γιατρός ή και τη βεντεοκλήση και από κάποιες άλλες παραμέτρους, τη θερμοκρασία, την μέτρηση του οξυγόνου με παλμική οξυμετρία. Ο γιατρός θα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, να αντιλαμβάνεται κατά πόσο σοβαρή είναι η νόσος και θα μπορεί να τον κατευθύνει είτε για εργαστηριακό ακτινολογικό έλεγχο, είτε για επίσκεψη σε μια δομή υγείας, είτε και ο ίδιος γιατρός θα μπορεί θεωρητικά να επισκέπτεται τον ασθενή κατοίκον στο σπίτι του, είτε να τον κατευθύνει στο νοσοκομείο όταν η κατάσταση είναι πιο χειροτερεύει. Άρα, εγώ και μέσω του κινητού μου, πάρα πολύ απλά, μπορώ να κάνω τη βιντεοκλήση, να μπω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μένω στον Ασπρόπυργο, είμαι δημότης Ασπροπύργου και βρίσκω τον πνευμονολόγο στη γειτονιά μου. Ακριβώς. Στη δική μου πόλη, στο δικό μου. Ή τον παθολόγο ή τον γενικό γιατρό που βρίσκεται στη γειτονιά σου. Τον ενημερώνω ότι έχω βρεθεί θετική και αναλαμβάνει να με κουράρει, να το δώσω όσο πιο απλά μπορώ, γιατρέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία τα πρώτα 24 ώρα, επειδή πια έχουμε μάθει και έχουμε ακούσει πολλά, υπάρχει αγωνία για την έκβαση της πορείας. Θα έλεγα ότι από τις αρχές της πανδημίας, ας θυμηθούμε ότι 2 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η πανδημία, η κυρίαρχη εντολή είναι μείνετε σπίτι σας και επισκεπτείτε το νοσοκομείο όταν χειροτερέψει η κατάστασή σας, όταν αποκτήσετε έντονη συμπτωματολογία. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς έμεναν στο σπίτι τους πολλές φορές, αβοήθητοι, χωρίς κάποιος να τους παρακολουθεί. Ναι. Και επειδή συμβαίνει σε ένα ποσοστό αυτών ασθενών να αποκτούν σοβαρή νόσο χωρίς να έχουν έντονη συμπτωματολογία, υπήρχαν περιστατικά στα οποία κατέφυγαν τελικά στο νοσοκομείο σε προχωρημένη κατάσταση. Αυτό το έλλειμμα από τότε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο προσπάθησε να το καλύψει με τη δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1110, όπου και εκεί μπορούσε ο ασθενής να καλέσει το 1110 και να λάβει κάποιες πληροφορίες από κάποιους γιατρούς σε ό,τι αφορά την πρώτη αντιμετώπιση της πανδημίας. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, βέβαια, από εκείνη την εποχή δημιουργήσαμε τις κινητές ομάδες επίσκεψης στο σπίτι, που ήταν κλιμάκια γιατρών και νοσηλευτών, τα οποία μπορούσαν κάτω από καθοδήγηση του 1110 να επισκεφτούν ασθενείς στα σπίτια τους, να τους εξετάσουν, να πάρουν δειγματοληπτικό έλεγχο, μεμοριακό έλεγχο τότε,
και να τους αντιμετωπίσουν αναλόγως. Ναι. Ήταν η πρώτη κίνηση, πρωτοβουλία που είχαμε πάρει τότε ως Περιφέρεια Αττικής και Ιατρικός Σύλλογος με την κατεύθυνση του Περιφερειάρχη που την χάνει είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και θα έλεγα ότι είμαστε η μοναδική ουσιαστικά περιφέρεια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη που παρεμβήκαμε σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε τη νέα πανελλήνια εκστρατεία, τη νέα πανελλήνια καμπάνια που έχετε ξεκινήσει πειθούς και ενημέρωσης για τα εμβόλια, μύθοι και αλήθειες, από το ΕΔΠΗ, από το Ελληνικό Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, και θα δούμε σε λίγο πώς μπαίνει καινούργια χρονιά και με μια δεύτερη πολύ σημαντική και καλή είδηση, με ιχνηλάτιση δωρεάν τεστ γιατρέ από στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό. Πάμε να δούμε τη νέα πανελλήνια εκστρατεία. Μέχρι σήμερα κατά του κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη. Είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Ένας κρίκος στην αλυσίδα της ανοσίας. Προστατεύω τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Δεν κινδυνεύει η ζωή μου, γι' αυτό και δεν φοβάμαι. Τα εμβόλια έχουν εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς, είναι ασφαλή και παρέχουν ανοσία μέχρι και 95%. Μετά τον εμβολιασμό, συνεχίζω να τηρώ τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες. Γιατί? Για να σταματήσει η διασπορά του ιού και γιατί περιμένουν εμβολιαστείς κι εσύ. Κόψε λοιπόν τη φόρα του ιού, μην διστάζεις. Λοιπόν, μη διστάζεις, αυτό είναι το σύνθημα. Θέλω εδώ να πάμε στα δωρεάν τεστ, όπου εσείς από την πρώτη στιγμή έχετε ξεπεράσει τα 70.000 τεστ και αν και εφόσον βρεθεί θετικό να πούμε το rapid test, προχωράτε στο μοριακό, το PCR test, πολύ σημαντικό, γιατί είναι ακριβά αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και έχετε βοηθήσει χιλιάδες κόσμου. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε εκ νέου από του χρόνου, δηλαδή από την Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, και πάλι την ιχνηλάτιση. Και πάλι ξεκινάμε το δειγματοληπτικό έλεγχο με rapid test και αν χρειαστεί και με μοριακό έλεγχο. Ναι. Ξεκινάμε όπως το κάναμε και τους προηγούμενους μήνες. Και βλέπουμε εδώ και πλάνα αρχείου. Δειγματοληπτικό έλεγχο στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ξεκινάμε από το Ηράκλειο. Θα εντατικοποιήσουμε το δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλη την επικράτεια της Αττικής, ναι, αλλά και σε δομές κοινωνικής φροντίδας, όπως η γυροκομεία και άλλες δομές. Με αυτόν τον τρόπο είναι η δεύτερη παρέμβαση ουσιαστικά της περιφέρειας, ναι, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, αφού συμβάλλοντας στην ανίχνευση αυτού των κρουσμάτων, ουσιαστικά περιορίζουμε και τη μεταδοτικότητα, τη μετάδοση του κορονοϊού. Για να μείνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να ρωτήσω, γιατρέ, αν και εφόσον έχω κολλήσει από το νοσό, από το στέλεχος όμικρον, μπορεί, έχει την ευαισθησία το rapid να το ανιχνεύσει? Γιατί εδώ μας ρωτούν και πολλοί τηλεθεατές. Λέει, τι να κάνω, ενδεχομένως μπορεί και να είμαι ασυμπτωματικός ή μπορεί να μην μου το βρει στο πρώτο ενδεχομένως rapid test, να επιμείνω. Ναι. Τι να κάνω? Θα έλεγα ότι συμβαίνει αρκετά συχνά το πρώτο ή ακόμα και το δεύτερο, rapid test, ναι, να είναι στην αρχή ψευδώς αρνητικά, ναι, και να θετικοποιηθούν στο δεύτερο ή στο τρίτο. Ναι. Γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να προχωρήσουμε σε επιβεβαίωση και με μοριακό έλεγχο PCR. Ακριβώς. Λοιπόν, να παραμείνω σε αυτό, γιατί να πω ότι ποδαρικό τη Δευτέρα, στο σημείο αναφοράς, θα έχουμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής εδώ στο στούντιο, live, τον κύριο Νίκο Μπάμπαλο, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΠΗ. Άρα θα έχουμε και ρεπορτάζ από την προγραμματισμένη δράση για την ιχνηλάτιση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε για, σε ό,τι αφορά την ευαισθησία του rapid test. Επειδή ακριβώς η όμικρον εκδηλώνεται πολλές φορές με πολύ ήπια, τις περισσότερες φορές με πολύ ήπια συμπτώματα. Κοινώς ως ένα κοινό κρυολόγημα, ενδέχεται το πρώτο rapid test να είναι αρνητικό. Καλό είναι όσο έχουμε μια τέτοια συμπτωματολογία να παραμένουμε κατοίκον και να παίρνουμε μέτρα προστασίας, δηλαδή να φοράμε μάσκα, ώστε να μην μεταδώσουμε τον κορονοϊό σε κάποιον οικείο μας ή σε κάποιο συμπολίτη μας. Θέλω να αναφέρω σε αυτό τι έχει γίνει ακριβώς με την δήλωση της κυρίας Γκάγκα, της Υπουργού, η οποία λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μοριακό τεστ μετά από το θετικό rapid test. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει σε ουρές, υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία, υπάρχει τεράστια αναμονή, υπάρχει και κρύο τώρα, είμαστε στα μέσα του χειμώνα, υπάρχει βροχή, άρα για να μην ταλαιπωρήστε, ανακοινώθηκε επίσημα από την Υπουργό, μένουμε στο σπίτι μας με το θετικό rapid και δεν προχωράμε, γιατρέ, στο μοριακό PCR. Η κυρία Παπαευαγγέλου ανακοίνωσε πως μόνο οι ανεμβολίαστοι που νοσούν πρώτη φορά πρέπει να πάνε για μοριακό PCR, γιατί μπορεί το PCR αυτό κάποιοι να βγαίνουν θετικοί ακόμη και 30 μέρες μετά από την πρώτη λίμωξη, χωρίς ωστόσο να μεταδίδουν. Και θα συμπληρώνω σε αυτό που είπατε, ότι μπορεί μεν η ευαισθησία να μην αγγίζει το rapid test το 100%. Είναι πολύ πιο χαμηλή η ευαισθησία, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει ψευδώς αρνητικά. Ακριβώς. Αλλά η ειδικότητα είναι αρκετά μεγάλη, που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει θετικό τεστ, αυτή την εποχή έχει κορονοϊό. Τελείως. Λοιπόν, άρα είναι πιο εύκολο εντός εισαγωγικών για μας. Γι' αυτό άλλωστε προηγουμένως είπα ότι ένα αρνητικό τεστ σε κάποιον ο οποίος έχει έστω και μια ήπια συμπτωματολογία δεν μπορεί να αποκλείσει στο να έχει κορονοϊό. Γι' αυτό θα πρέπει ένα άτομο που έχει συμπτωματολογία κοινού κρυολογήματος θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί. Ναι. Ακόμα λοιπόν, και αν είναι αρνητικό το τεστ του. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε έμπειρος και έγκριτος επιστήμονας. Ρωτούν όντως ποια είναι τα συχνότερα, εσείς ρωτάτε, τα συχνότερα συμπτώματα της μετάλλαξης όμικρον, γιατί έχουμε και την πληροφόρηση με τα δερματικά εξανθήματα. Υπάρχει καταρροή, υπάρχει ο πονοκέφαλος, υπάρχει κόπωση, το φτέρνισμα, ο πονόλεμος, γιατρέ, γιατί έλεγα, τα βιώνετε και εσείς στο νοσοκομείο αυτά. Θα ότι δεν μπορεί να διακριθεί από ένα κοινό κρυολόγημα. Ναι, πολύ δυνική δύσκολο. Δυνική συμφόρηση, συνάχη, μπούκωμα, ξηρός λαιμός, πονόλαιμος και σε αντίθεση με την Δέλτα σπανίζει ο ψηλός πυρετός. Δεν έχουμε συνήθως ψηλό πυρετό, όπως είναι σπάνια η αγευσία και η ανοσμία. Ναι, και τα δερματικά εξανθήματα. Δεν έχουμε ακούσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει. Λοιπόν, να δούμε σε αυτό το σημείο COVID-free wallet, γιατί μας ρωτάτε πώς μπορείτε να κατεβάσετε από το στο κινητό σας την εφαρμογή ψηφιακά, να έχετε και το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την ταυτότητα για την ταυτοπροσωπεία που χρειάζεται. Έχει σπάσει ρεκόρ η εφαρμογή αυτή, η ψηφιακή, για τη διευκόλυνσή μας. Πάνω από 300.000 έχουμε μπει σε πολύ λίγα 24 ώρα. Πάμε να δούμε τα βήματα, πώς μπορείτε να έχετε και εσείς την εφαρμογή στο κινητό σας. Λοιπόν, να πάμε στον εμβολιασμό. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένος με το επίπεδο των ποσοστών της τρίτης δόσης, πόσοι έχουμε εμβολιαστεί. Και αν συμφωνείτε και με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ηλικιακές κατηγορίες. Θα
Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Ωμικρόν, φαίνεται ότι ο πλήρης εμβολιασμός που συμπληρώνεται με την τρίτη αναμνηστική δόση παρέχει μεγάλο βαθμό προστασία, ειδικά προστασία έναντι εκδήλωσης σοβαρής νόσου. Άρα πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, έστω και στο παραπέντε να ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό και όσοι έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις να συμπληρώσουν και να κάνουν την τρίτη δόση. Σίγουρα, σε ό,τι αφορά την επέκταση της υποχρεωτικότητας σε μικρότερες ηλικίες, να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή το 45% περίπου των διασωληνωμένων ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πάνω από 65 ετών. Υπάρχει ένα ακόμα 45% περίπου που είναι σε ηλικίες από 40 μέχρι 65, από 50 μέχρι 65. Ναι. Που σημαίνει ότι και από αυτούς τους ασθενείς η μεγάλη πλειοψηφία, το 85%, είναι ανεμβολίαστη. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε αξία όντως η επέκταση της εν δυνάμει υποχρεωτικότητας και σε πιο μικρότερες ηλικίες, από 50 ετών θα έλεγα και πάνω. Στα τρία λεπτά που μας απομένουν, ένα αντεπιχείρημα θα χρησιμοποιήσω όσων αρνούνται και λένε, μα τελικά αφού κολλάτε κι όλοι εσείς και νοσείτε, που κάνατε και την τρίτη δόση και ενδεχομένως αν χρειαστεί να κάνετε και την τέταρτη, θα την κάνετε και την τέταρτη. Γιατί να πάμε να εμβολιαστούμε ή κι όσοι κολλήσαμε θα ξανακολλήσουμε πάλι. Εγώ θα αναφερθώ και πάλι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να έλεγα ότι στη διάρκεια... Να πω ότι είστε αντικολόγος, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό που λέτε, εκτός από αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας. Είστε ένας μάχημος εντατικολόγος, χειρουργός, που όλη σας τη ζωή είστε μέσα στο νοσοκομείο και βλέπετε τι συμβαίνει. Πριν από λίγες ημέρες, ουσιαστικά όταν κυριαρχούσε η Δέλτα, η πίεση στο σύστημα αφορούσε κατά κύριο λόγο τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπήρχαν 700 επιπλέον διασωληνωμένοι ασθενείς εξαιτίας του COVID. Το σύστημα υγείας είχε φτάσει στο όριό του σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Οι περισσότερες εντατικές είχαν πληρότητα 100% και υπήρχαν και ασθενείς οι οποίοι διασωληνώνονταν και δεν βρίσκαν άμεσα κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Από αυτούς τους διασωληνωμένους ασθενείς, το 85% ήταν ανεμβολίαστοι. Και αν αυτοί είχαν εμβολιαστεί, από τους 600 ανεμβολιάστους διασωληνωμένους θα είχαν διασωληνωθεί οι 50. Ναι. Το σύστημα υγείας δεν θα είχε ζοριστεί στον ίδιο βαθμό που ζορίστηκε εξαιτίας της Δέλτα, της κορύφωσης της Δέλτα που έγινε λίγες ημέρες πριν. Θα έλεγα ότι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η βαριά νόσος, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ήταν και συνεχίζει να είναι ο εμβολιασμός. Λοιπόν, κλείνοντας, έχω δευτερόλεπτα και για τις ευχές που θα δώσετε για την καλή χρονιά. Μπαίνει το 2022, ουσιαστικά είναι το τρίτο έτος, λέει ο ΠΟΗ, που πάμε με την πανδημία. Δεν θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός και το 2022, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Άρα, θέλω με αυτό να κλείσουμε, σε σχέση και με τη δική σας ευχή, γιατρέ, για καλή χρονιά. Εγώ καλή χρονιά θα ευχηθώ. Με πολύ χαμόγελα και χωρίς μάσκες τον επόμενο χρόνο. Ελπίζω κάποτε, γιατρέ. Λοιπόν, εδώ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή χρονιά. Θα τα πούμε εκ νέου του χρόνου. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά από όλους εμάς εδώ στο Άττικα και από το σημείο αναφοράς. Ζωντανά τη Δευτέρα πια, στις 7 ακριβώς. Υγεία, υγεία, υγεία. Γεια σας.